Αλλά θα ήθελα να πω, η σημασία για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος είναι να έχει κάνει την προετοιμασία του. Δηλαδή να έχει ξεκαθαρίσει, να έχει βγάλει ένα φωτοαντίγραφο του τίτλου του, του πιστοποιητικού μεταγραφής, του τοπογραφικού αν συνοδεύει το συμβόλαιο, ώστε να μην χρειάζεται την ώρα που θα πάει στο γαλάτσι απλά να ξεκινήσει από το μηδέν, εκείνη την ώρα να προσπαθεί να βρει τι ακριβώς χρειάζεται ή οτιδήποτε. Με αυτή την έννοια λοιπόν θα θέλαμε οι πολίτες να πηγαίνουν οργανωμένα και προετοιμασμένοι ώστε να εξυπηρετούνται και γρήγορα. Πιστέψτε με ότι αν κάποιος έχει κάνει την προετοιμασία του δεν θα χρειαστεί να περιμένει πάνω από ένα 20 λεπτό ή μισή ώρα, φτάνει να γνωρίζει και πού βρίσκεται το ακινητό του. Ωραία. Το ένα είναι αυτό που το κρατάμε για τους πολίτες. Το δεύτερο όμως έχει να κάνει με το προσωπικό. Υπάρχει κάποια σκέψη έτσι ώστε να έχουμε περισσότερο προσωπικό και να μην έχουμε λήψεις για να μπορούν να ανταποκριθούν και καλύτερα στα αιτήματα του κόσμου? Παίρνοντας υπόψη ότι ο χώρος είναι 3.000 τετραγωνικά μέτρα, αυτή τη στιγμή σχεδόν έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες του σε θέσεις εργασίας. Μπορούν να γίνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις, αλλά το πρόβλημα δεν είναι τόσο πολύ όσο σε σχέση εννοώ με το προσωπικό, αλλά κυρίως στο να είναι πιο καλά οργανωμένη η όλη διαδικασία. Mm-hmm. Πέρα από αυτό, κύριε Νάκο, ποια άλλα προβλήματα έχετε διαπιστώσει μέχρι αυτή τη στιγμή, λάθη που μπορούμε να τα μεταδώσουμε αυτή τη στιγμή και να διευκολύνουμε τον κόσμο που ταλαιπωρείται ή που πέφτει σε λάθη για το λόγο ότι δεν έχει τις απαραίτητες πληροφορίες? Χρειάζεται να ελέγξει ποιος ακριβώς είναι ο τίτλος του. Γιατί αν είναι ένα συμβόλαιο αγοράς ή μια αποδοχή κληρονομιάς ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο έχει μεταγραφεί στο υποδικό φυλακείο, είναι πάρα πολύ απλή η διαδικασία. Εκεί που παρατηρούνται κυρίως καθυστερήσεις είναι σε πολίτες που επικαλούνται για να τεκμηριώσουν την κτήση τους, τη χρησικτησία, όπου είτε δεν έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή πολλές φορές παρατηρείται το φαινόμενο να μην γνωρίζουν που βρίσκεται το οικόπεδο. Άρα στον τρόπο εντοπισμού, εκεί τι λύσεις προτείνετε, ναι? Υπάρχουν πολλοί τρόποι εντοπισμού. Δηλαδή, στην πιο απλή περίπτωση, ένα συμβόλαιο συνοδεύεται από ένα τοπογραφικό διάγραμμα, θα φέρουν μια φωτοτυπία του. Ή μπορεί να έχει κτιστεί κάποιο κτίσμα, την άδεια οικοδομής, η οποία συνοδεύεται από τοπογραφικό. Από εκεί και πέρα, ή μπορούν να κάνουν ένα καινούριο τοπογραφικό, αν το επιθυμούν, που να έχει και μια καινούρια καταμέτρηση, εννοώ των ορίων του. Αλλά για να τους διευκολύνουμε, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ακόμα και τους δέκτες GPS του συστήματος δορυφορικού εντοπισμού που είναι σε έξυπνα τηλέφωνα. Απλά θα χρειαστεί να μεταβούν στο οικόπεδο, στο αγροτομάτι. Καλά, βέβαια, κύριε Νάκο, δεν έχουν όλοι αυτή τη δυνατότητα, ναι, έτσι? Είναι κύριε Πρόεδρε, να απαντήσουμε σε 2-3 ερωτήματα που μας έχουν έρθει. Είναι γνωστοί τους που βρίσκονται σε αυτό το χώρο. 2-3 ερωτήματα που μας έχουν έρθει αυτή την ώρα. Καταρχάς, το κτηματογραφικό, το κτηματολόγιο Γαλατσίου, ποιες περιοχές περιλαμβάνει? Είναι μεγάλος ο αριθμός των περιοχών και μπορούν στην ιστοσελίδα του φορέα www.κτηματολόγιο.gr να πολύ εύκολα να πάρουν πληροφορία για οποιαδήποτε περιοχή. Ναι, γιατί μας ρωτάνε φίλοι που μάλλον πρέπει να ταξιδέψουν, αν μπορούν να εξυπηρετηθούν από το γαλάτσι, είναι εγκύτερα βεβαίως και θα το προτιμούσαν να μεταβούν στο γαλάτσι. Είναι 32 οι περιφερειακές ενότητες αυτή τη στιγμή που περιλαμβάνονται σε αυτό το πρόγραμμα του υπόλοιπου της χώρας της κτηματογράφησης. Και κάθε περιφερειακή ενότητα, όπως καταλαβαίνετε, έχει πάρα πολλούς ΟΤΑ, οργανισμούς, οικισμούς δηλαδή. Ναι. Βέβαια, αυτό που θα πρέπει ως απάντηση και στο ερώτημα που μας θέτει ο τηλεθεατής είναι ότι πριν πάνε στο γαλάτσι πρέπει να έχουν συγκεντρώσει από τις περιοχές τους όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά. Ακριβώς. Και στη συνέχεια να πάνε στο γαλάτσι. Αυτά που πρέπει να δηλώσουμε, κύριε Νάκο. Και ένα ακόμα ερώτημα έχει να κάνει με τις ιδιοκτησίες εξαδιαιρέτου. Εκεί τι γίνεται? Όπως επίσης στο ερώτημα αν κάποιος έχει εξαδιαιρέτου ιδιοκτησία και θέλει όμως να απαλλαγεί από το τεμάχιο. Αν δεν το δηλώσει, ξεμπερδεύει? Κοιτάξτε,
Ας υποθέσουμε ένα σενάριο ότι είναι δύο αδέλφια που έχουν ο καθένας το 50% από ένα γεωτεμάχιο. Σε περίπτωση που ο ένας από τους δύο δεν θέλει να το δηλώσει, μπορεί να μην το δηλώσει. Απλά θα πρέπει να γνωρίζει ότι στην καταγραφή, στο τέλος, θα παρουσιάζεται η ένδειξη αγνώστη διοκτήτη. Μάλιστα. Κυρία Νάκο, τι πρέπει να προσέξουν αυτοί που δεν έχουν τίτλους ακόμα? Θα πρέπει να μπουν στη διαδικασία να... εννοείται επικαλούμενη τη χρήση κτησία. Ναι, επικαλούμενοι, αλλά δεν έχουν ακόμα τίτλους. Ή λοιπόν, μπορεί να μην έχουν κατοχυρώσει και χρήση κτησία ακόμα. Αυτό που χρειάζεται, γιατί πρέπει να προστατεύσουμε και το θέμα των καταπατήσεων και να είμαστε ακριβείς, θα πρέπει με τον πιο πρόσφορο για αυτούς τρόπο να έχουν δύο έγγραφα με τα οποία θα αποδεικνύεται ότι επί 20 χρόνια νέμονται και κατέχουν το συγκεκριμένο ακίνητο. Τι έγγραφα εννοείται? Δηλαδή μπορεί να είναι μια ένορκη βεβαίωση, μια συμβολιογραφική πράξη. Μπορεί να είναι μια δήλωση του ε9 από το παρελθόν. Όπως γνωρίζετε, το ε9 ξεκίνησε το 1997, άρα καλύπτεται ο χρόνος των 20 ετών για τη χρήση κτησία. Μπορεί να είναι κάποιος λογαριασμός δέκο, δηλαδή ηλεκτροδότησης ή ίδρευσης στο συγκεκριμένο ακίνητο. Μπορεί να είναι ένα χωράφι στο οποίο το έχει μισθώσει σε κάποιον και να το εκμεταλλεύεται. Είναι και αυτό ένα αποδεικτικό. Ή επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, είναι πολλές εναλλακτικές, δηλαδή. Ναι. Ανάλογα με την περίπτωση, χρειάζονται δύο αποδεικτικά στοιχεία ώστε να τεκμηριωθεί η χρησικτησία. Ένα θέμα που επανέρχεται, γιατί σας είχαμε φιλοξενήσει την προηγούμενη φορά και το είχαμε θέσει και μας είχατε δώσει απάντηση, είναι το ζήτημα με το πιστοποιητικό μεταγραφής, διότι πολλοί είτε δεν το έχουν, είτε είναι γεγραμμένο στο συμβούλιο και δεν το έχουν εντοπίσει και πρέπει να μεταβούν στο οικείο υποθηκοφυλακείο για να το λάβουν. Πρέπει να υπάρχει το πιστοποιητικό μεταγραφής, ούτως ώστε να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Εννοείς αυτό που αφορά στο συμβόλαιο. Το συμβόλαιο, ναι. Κοιτάξτε, κάνοντας τη δήλωσή του σε ένα γραφείο κτηματογράφησης, είτε στο κεντρικό, στο Γαλάτι, είτε στις κατατόπους περιοχές, σε περίπτωση που δεν έχουν το αντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής, μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους. Και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία και αποκτήσουν το αντίγραφο, στη συνέχεια... Όταν θα είναι έτοιμο από το υποθηκοφυλακείο, να το λάβουν, να το πάνε απλώς. Όταν είναι μεγάλη απόσταση, εκεί υπάρχει ένα θέμα. Πολλοί, κύριε Νάκο, καθησυχάζουν και λένε ότι από τη στιγμή που το έχω δηλώσει στην φορεία, δεν είναι απαραίτητο να το δηλώσω στο κτηματολόγιο. Και βεβαίως πέρα από αυτή την παράληψη υπάρχει ενδεχόμενο εκεί να βρεθούμε και σε πολλές περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με καταπάτηση δημοσίων εκτάσεων. Κοιτάξτε, Δαβίδε, καταρχήν στην εφορία κάποιος όταν δηλώνει στο έντυπο ε9 το ακίνητό του, δεν είναι αυτή η καταχώρηση, δεν συνοδεύεται από μια διαδικασία εντοπισμού, δηλαδή να εντοπιστεί στο χάρτη ποιο είναι το συγκεκριμένο ακίνητο. Δεν δημιουργήθηκε το ε9 για να υποκαταστήσει το κτηματολόγιο. Ήταν μια προσπάθεια... Είναι ξεκάθαρο, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Πρέπει να πάμε στο γραφείο να της κτηματογράφησης. Ένα τελευταίο. Τη Μεγάλη Δευτέρα, κύριε Νάκο, θα έχουμε την προανάρτηση της Αθήνας. Όχι τη Μεγάλη Δευτέρα, αλλά μέσα στον Απρίλιο θα γίνει η προανάρτηση της Αθήνας. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Νίνα Κασιμάτη. Ευχαριστώ.